Για τα αυτονόητα της ζωής και της εργασίας τους μιλούν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Να δούμε ποιο είναι ακριβώς το μήνυμα το οποίο στέλνουν εν ώψη αυτής της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης. Κύριε Κοκολάκη, καλημέρα σας. Ο κύριος Κοκολάκης. Καλημέρα και σας και στους ακροατές σας. Και πρόεδρος των ξενοδοχοϋπαλλήλων, αλλά και αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Οπότε δεν μιλάτε μόνο για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, μιλάτε για το σύνολο των εργαζομένων. Αυτό το οποίο λέτε είναι τα αυτονόητα της ζωής και της εργασίας μας. Εμείς θα συνεχίσουμε να τα διεκδικούμε. Σίγουρα βλέπουμε ότι ο ελληνικός λαός ψήφισε, έβγαλε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πρώτη δύναμη. Σίγουρα μας εκπλήσει το ποσοστό που πήρε και εκπλήσει βέβαια και τους ίδιους της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και μετά θα δούμε και το αποτέλεσμα της δεύτερης κάλπης. Εμάς τα προηγούμενα χρόνια το εισόδημα των εργαζομένων συρρυκνώθηκε. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά τους μισθούς και λόγω της πληθωριστικής κρίσης είδαμε το εισόδημά μας να μειώνεται αισθητά λόγω της ακρίβειας και ο πληθωρισμός που ανέβασε τόσο πολύ και υποβάθμισε τους μισθούς μας. Από εκεί και μετά εμείς συνεχίζουμε το διεκδικητικό πλαίσιο που έχουμε ως βάση και λέμε ότι πρέπει να επανέλθουν άμεσα οι τριετίες, πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί των εργαζομένων με ουσιαστικές αυξήσεις που τόσο ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων. Εμείς λέμε ότι πρέπει να αυξηθούν οι συντάξεις, να υπάρχει ενίσχυση του συστήματος, του εθνικού συστήματος υγείας. Βάλουμε μια σειρά από αιτήματα, ειδικά για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Βλέπουμε, ήταν μεν θετικό που κηρύχθηκε η τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας ως γενική υποχρεωτική. Από εκεί όμως και μετά βλέπουμε τα φαινόμενα καθημερινά να αυξάνονται όσον αφορά στους εργασιακούς χώρους των εργαζομένων στα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι υπάρχει μερίδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε εργοδοτών που δεν τηρεί αυτή τη συλλογική σύμβαση και κάνει συμφωνίες υποδιέστερες από αυτές που προβλέπονται όσον αφορά τα μισθολογικά. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί. Βλέπουμε φαινόμενα που καθημερινά ξενοδοχοϋπάλληλοι φεύγουν από τη μια ξενοδοχειακή μονάδα και πηγαίνουν σε άλλη που τόσο ώστε να βρουν και καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Σίγουρα υπάρχουν και εκείνοι εργοδότες, γιατί πρέπει να τους αναφέρουμε και αυτούς που πραγματικά σέβονται τους εργαζόμενους, που πραγματικά θέλουν ένα ποιοτικό τουριστικό προϊόν. Στην πλειονότητά τους, η μειοψηφία είναι η άλλη πλευρά. Ακριβώς αυτό λέμε, είναι η μειοψηφία, αυτοί οι εργοδότες που δημιουργούν τα προβλήματα. Από εκεί και μετά εμείς παρεμβαίνουμε καθημερινά, γιατί υπάρχουν καθημερινές καταγγελίες όσον αφορά και τις συνθήκες εργασίας αλλά και υποδιέστερες αμοιβές. Εδώ οι τοπικοί ελεκτικοί μηχανισμοί ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα εργατικού δυναμικού που είναι υποστελεχωμένες. Εμείς έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή της κεντρικής πολιτείας που το ώστε να συνδράμουν και να είναι πιο ουσιαστική η έλεγχη που θα γίνονται στα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι καταγράφονται καθημερινά εργοδοτικές παραβατικότητες που πραγματικά καταπατούν την εργατική νομοθεσία. Βλέπουμε στα ξενοδοχεία ότι προσπαθούν οι ίδιοι διευθυντές, μόλις βλέπουν τους ελεκτικούς μηχανισμούς, να κρύβουν τους εργαζόμενους. Αυτό είναι παλιό φαινόμενο. Παλιό φαινόμενο. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο. Δυστυχώς. Ναι, έτσι. Εξακολουθεί να υπάρχει. Ναι, υπάρχει σε μια δύσκολη εποχή που πραγματικά οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν μπορούν να στελεχώσουν. Ωραία. Κύριε Κοκολάκη, ρωτώ το εξής. Όλα αυτά τα οποία λέτε
Είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν, σας απασχολούν όλα τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτά τα οποία καταγγέλλονται, αυτά τα οποία καταγγέλλεται, αυτά τα οποία κουβεντιάζεται, αυτά τα οποία κουβεντιάζονται, αυτά τα οποία βιώνει ο κάθε εργαζόμενος. Μέσα σε όλα αυτά πραγματικά, τα οποία απλά σήμερα επαναλαμβάνονται. Να ρωτήσω, εξηγείται αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα διότι δεν έχει αλλάξει κάτι? Σίγουρα μας αφνιάζει το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είπαμε ότι δεν πήρανε και όλες οι κυβερνήσεις αυτές ουσιαστικά μέτρα στήριξη των εργαζομένων. Απέναντίας είδαμε μέτρα που καταλύουν εργασιακά δικαιώματα, όπως ήταν ο νόμος Χατζηδάκης που δυστυχώς απελευθέρωνε το οκτάωρο. Είδαμε ότι καταργήσαν τις τριετίες, είδαμε ότι δεν στηρίξανε τους εποχικούς εργαζόμενους. Βλέπουμε την ακρίβεια να καλπάζει. Πραγματικά μας προξενεί, ένα παράξενο γεγονός τα ποσοστά που πήρε η Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα. Από εκεί μετά εμείς σεβόμαστε το εκλογικό αποτέλεσμα. Εμείς θα συνεχίσουμε πραγματικά να αγωνιζόμαστε και να απαιτούμε όποια κυβέρνηση και να επιλέξει ο ελληνικός λαός τις επόμενες εκλογικές διαδικασίες, γιατί τα προβλήματα των εργαζομένων είναι πάρα πολλά, οι συνθήκες εργασίας είναι δύσκολες. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα και τις προσπάθειές μας προς όφελος πάντα των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ, κύριε Κοκολάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, πρόεδρος των ξενοδοχοϋπαλλήλων.